Ο Δήμος Επιδαύρου ήταν στην φετινή κορυφαία ελληνική έκθεση τουρισμού Φιλοξένεια 2021 στη Θεσσαλονίκη, ο τιμόμενος Δήμος και βεβαίως όλος ο τουριστικός κόσμος γνώρισε την άλλη Επίδαυρο που ήταν και ο στόχος, η προσδοκία του Δημάρχου της Επιδαύρου, του Τάσου του Χρόνη, τον οποίο έχω καλέσει σήμερα να είναι παρόν στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του PLP για να δούμε και την επόμενη μέρα. Καλησπέρα σας κύριε Δήμαρχε, καλώς ήλθατε. Καλησπέρα, καλησπέρα, ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά. Χαίρομαι που είμαστε για μια ακόμη φορά μαζί, σε μικρό χρονικό διάστημα, εκτός βεβαίως από τα του θεάτρου, που μπορώ να πω ότι δόθηκε η ευκαιρία και σε εσάς, μέσα από την έκθεση, μέσα από τις επαφές σας στην συμπρωτεύουσα, να μπορέσετε να περάσετε τον στόχο. Θέλω λοιπόν έτσι να μας ενημερώσετε αν ο στόχος επιτεύχθη, αν η παρουσία σας ήταν δυναμική, έτσι όπως την θέλατε να είναι στην έκθεση και μέσα από τους φορείς, τους θεσμικούς φορείς του τουρισμού, και βεβαίως θα πω αν καταφέρατε να περάσετε και το μήνυμά σας, ότι υπάρχει και η άλλη Επίδαυρος. Αυτός ήταν ο στόχος από την αρχή. Έπρεπε να πάμε στην έκθεση Φιλοξένεια και να αναδείξουμε το άλλο πρόσωπο της Επιδαύρου. Αυτό που θέλω να πω είναι ότι ο λόγος που ήμασταν τιμόμενη πόλη δεν είναι το Ασκληπείο ή το θέατρο, όπως μπορεί να φανταστεί κάποιος. Είναι τα 200 χρόνια από την πρώτη Εθνοσυνέλευση των Ελλήνων. Ο εορτασμός τους είναι σε 9 Γενάρη του 2022. Έτσι ξεκίνησε η Φιλοξένεια. Ήθελε μια πόλη ορόσημο για τα 200 χρόνια, μια περιοχή ορόσημο για τα 200 χρόνια και επέλεξε την Επίδαυρο. Υπάρχουν και υπήρχαν άριστες σχέσεις με τη διοίκηση της έκθεσης και με ανθρώπους που την πλαισιώνουν. Αυτό λοιπόν έφερε αυτό το αποτέλεσμα για το μικρό μας Δήμο, γιατί είμαστε μικροί αριθμητικά, αλλά με μεγάλο έτσι, πολιτιστικό απόθεμα και όνομα είναι η αλήθεια. Και ξεκινήσαμε αυτό το ταξίδι της έκθεσης Φιλοξένεια με μια λογική να αναδείξουμε και τον τόπο της πρώτης Εθνοσυνέλευσης, τη Νέα Επίδαυρο, αλλά και γενικότερα την περιοχή μας πάνω στις θεματικές που είχε βάλει η έκθεση ως στόχος, δηλαδή τον τουρισμό εμπειρίας και τον εναλλακτικό τουρισμό. Εκεί λοιπόν αναλύσαμε το τι σημαίνει Επίδαυρος. Επίδαυρος δεν σημαίνει μόνο φεστιβάλ. Επίδαυρος σημαίνει να περπατήσεις σε δρόμους που περπάτησε ο Παυσανίας, να περάσεις την πρώτη τοξωτή γέφυρα της Ευρώπης που είναι στην Καζάρμα και ακόμα και σήμερα είναι σε χρήση, να μπορέσεις να κάνεις κανό ή να κολυμπήσεις πάνω από τη βυθισμένη πολιτεία, πάνω στα αρχαία, να περιδιαβείς το χωριό της Εθνοσυνέλευσης στη Νέα Επίδαυρο, να το περπατήσεις, να δεις το κάστρο που τώρα αναστηλώνεται και όλα αυτά τα όμορφα που γίνονται σε αυτό το γραφικό χωριό, να μπορέσεις να πας, παραδείγματος χάρη, να μαζέψεις, να σου δείξουν πώς μαζεύουν ελιές, εδώ κάποιοι οι οποίοι ασχολούνται με αυτό, να δεις πώς μπορείς να πας για ψάρεμα μαζί με τους ψαράδες μας, ο αλιευτικός τουρισμός που είναι και μια μορφή τουρισμού στην οποία έχει επενδύσει η περιφέρεια Πελοποννήσου και βοηθάει πολύ αυτό. Και φυσικά να γευτείς και να πάρεις όλα αυτά τα προϊόντα της γαστρονομίας, της επιδαύριας γης, του αγροτουρισμού Επιδαύρου, που τα χρησιμοποιούν τα ξενοδοχεία ως πρώτη ύλη στα πρωινά τους, αλλά και οι ταβέρνες και τα εστιατόρια στο τραπέζι τους καθημερινά και μπορεί να τα γευτεί ο καθένας. Αυτό πήγαμε να αναδείξουμε και το κάναμε τον καλύτερο τρόπο. Πραγματικά, να πω έτσι, επειδή είμαστε και νότια τώρα, δεν είμαστε πάνω στη Θεσσαλονίκη, ότι πήγαμε καλύτερα από ό,τι περιμέναμε. Αυτό είναι αλήθεια. Ότι ήμασταν πολύ, έτσι, ας το πω, αισιόδοξοι για αυτή την έκθεση, αλλά πήγαμε ακόμα καλύτερα δεδομένου και των συνθήκων. Ήταν μια έκθεση μετά τον COVID, ήταν μια έκθεση που είχε κάνει μια διακοπή πέρσι. Παρ' όλα αυτά δεν είχα στην έγκλη της. Μπορεί να ήταν λίγο μειωμένη ως προς τις συμμετοχές η έκθεση, όμως ήταν ποιοτικά αρκετά ψηλά και νομίζω ότι την περίμεναν και πάρα πολλοί άνθρωποι του τουρισμού και φορείς, πέρα από τους θεσμικούς φορείς που ήταν εκεί, όπως τα Υπουργεία και όλοι οι υπόλοιποι. Είδαμε τους tour operators που ήρθαν, έδωσαν το παρόν, έκαναν επικοδομητικές συναντήσεις με όλους και εμείς ως τιμόμενος Δήμος είχαμε και αυτό το πλεονέκτημα. Μιλήσαμε με όλους αυτούς τους ανθρώπους, όχι με μια ομάδα 15-20 ατόμων και τους δείξαμε τι σημαίνει Επίδαυρος.
Με δεδομένες τις αντίξωες συνθήκες, με δεδομένη την μεγάλη προσπάθεια και τις δυσκολίες που διαφαίνεται, κύριε Δήμαρχε, μέσα από τις, αν θέλετε, και μέσα από τα site που βλέπαμε και εμείς εδώ στα Νότια, και το αποτέλεσμα και τις επαφές σας, μπορώ να πω ότι πήγατε πάρα πολύ καλά. Επιτεύχθη λοιπόν ο στόχος για την μικρή Επίδαυρο, για το μικρό Δήμο Επιδαύρου, αλλά με το παγκόσμιο βέβαια όνομα, και καταφέρατε να περάσετε αυτό το οποίο εσείς προσδοκούσατε. Πάω στην πρώτη εθνοσυνέλευση που μου είπατε. Είδα και τη φωτογραφία σας και τις επαφές σας με τον Δήμαρχο Θεσσαλονίκης, τον κύριο Ζέρβα. Τι θα σημαίνει αυτό για εσάς, για αυτό που έρχεται, για αυτό που προετοιμάζεστε για τον Ιανουάριο? Υπήρξε μία έτσι, ιδέα, ας το πούμε έτσι, για την Εθνοσυνέλευση για τους εορτασμούς. Να πούμε εδώ ότι θα διαρκέσουν από 2 Ιανουαρίου ως 9 Ιανουαρίου. Θα έχουν την αιγίδα της Προεδρίας Δημοκρατίας. Ανάμεσα στα υπόλοιπα θα υπάρχει καστική έκθεση, καστικές εκθέσεις που έχουν σχέση με την Εθνοσυνέλευση και φυσικά άλλες ιδιαίτερες θεματικές βραδιές. Επίσης, αποφασίσαμε για τους 60 παραστάτες που ήρθαν τότε στην Επίδαυρο και ουσιαστικά δημιούργησαν κράτος από το μηδέν, να κάνουμε μία επετειακή συνάντηση των δημάρχων των τόπων από που ήρθαν 60 παραστάτες. Μιλάμε για 30 ή 32 δήμους, θα το ξεκαθαρίσουμε γιατί υπάρχουν κάποια θέματα εκεί με τα όρια. Ένας από αυτούς ήταν και η Θεσσαλονίκη. Η Θεσσαλονίκη είχε στείλει το δικό της παραστάτη, έναν λόγιο της εποχής, τον Ιωάννη Σκανδαλίδη. Ενθουσιάστηκε ο Κωνσταντίνος Ζέρβας, ο συνάδελφος, ο Δήμαρχος Θεσσαλονίκης. Θα είναι, από ό,τι δήλωσε και στα εγκαίνια της έκθεσης, μάλιστα το είπε δυνατά, ότι θα είναι εδώ στις 9 Ιανουαρίου για να τιμήσει αυτή τη διαχρονική σχέση. Και εγώ θέλω να μείνω σε κάτι ακόμα, ότι τότε μαζεύτηκαν εδώ 60 άνθρωποι, οι οποίοι έβγαιναν από 400 χρόνια σκλαβιάς, από περιοχές οι οποίες δεν είχαν ακόμα επαναστατήσει, μόνο και μόνο επειδή είχαν κοινό αίμα, κοινή καταγωγή. Είναι φοβερό να το σκεφτεί κανείς με βάση τα μέσα της εποχής και τις συνθήκες, τις μορφωτικές που υπήρχαν. Αν εξαιρέσεις τους φαναριώτες και τους λόγιους, οι οποίοι είχαν ένα επίπεδο, οι υπόλοιποι άνθρωποι απλά είχαν την ψυχή τους στην Ελλάδα και γι' αυτό μαζεύτηκαν εδώ. Για μας ήταν μεγάλες μέρες αυτές. Υπάρχει περίπτωση να υπάρχει και επαιτειακή συνεδρίαση από κάποιο όργανο. Θα ανακοινωθεί σύντομα το πρόγραμμα. Φυσικά η παρουσία έχει κληθεί και η πρόεδρος, ευελπιστούμε να είναι μαζί μας, και όλοι οι θεσμικοί φορείς, αρχηγοί κομμάτων, ο πρόεδρος κυβέρνησης, ο πρόεδρος της Βουλής που μαζί κάνουμε όλες αυτές τις εκδηλώσεις, φυσικά, η πρόεδρος του Ελλάδα 21. Θα είναι μια πολύ καλή εβδομάδα μνήμης και παρακαταθήκης για την Επίδαυρο. Και νομίζω ότι έχει το ρόλο να είναι εδώ και οι συνάδελφοι δήμαρχοι που έτσι εκπροσωπούν κάποιους τότε, ας πούμε, ανθρώπους, παραστάτες. Κύριε Δήμαρχε, θα είναι μια κορυφαία στιγμή για την Επίδαυρο, για την Αργολίδα, για την Πελοπόννησο. Νομίζω ότι θα βάλετε αρκετά ψηλά τον πύχη του εορτασμού των 200 χρόνων, με ό,τι αυτό συνεπάγεται. Άλλωστε τα πρόσωπα είναι εξίσου, εξόχως θα πω έτσι, τιμητικά, και από την άλλη πλευρά θα τολμήσω να πω, μια που μιλάω σε εκπρόσωπο της τοπικής αυτοδιοίκησης, ότι όλοι μαζί ενωμένοι θα προσπαθήσετε για το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα. Έτσι δεν είναι? Φυσικά έτσι είναι, και νομίζω ότι ούτως ή άλλως έχουμε βάλει τον πύχη ψηλά. Προσπαθούμε έτσι να κάθε φορά λέμε ότι δεν θα μπορέσουμε να κάνουμε κάτι, αλλά πάντα προσπαθούμε να πάμε ένα βήμα παραπάνω και έτσι πρέπει να γίνεται. Όσον αφορά την τοπική αυτοδιοίκηση, αν κατάλαβα καλά και την ερώτησή σας, τα προβλήματα και οι σκέψεις είναι κοινές. Σωστό. Και η αντιμετώπιση τους πρέπει να γίνεται από όλους μαζί σε κοινή γραμμή και να αναδεικνύεται στο μέγεθος που πρέπει. Ακόμα και οι μεγάλοι δήμοι, είπατε πριν στη Θεσσαλονίκη ότι παρακολουθήσατε έτσι τις συναντήσεις και όλα αυτά που κάναμε. Πήγα σε 2 δημάρχους φίλους σε μεγάλους δήμους, στο Δήμο Θεσσαλονίκη, στο Δήμο Νεάπολης Σικεών, στο Σίμω και το Δανιλίδη. Έχουν προβλήματα που έχουμε και εμείς. Αυτό διαπιστώνουμε κάθε φορά. Απ' τη μία λέμε ότι αυτό μας δείχνει ότι δεν είμαστε μόνοι μας.
Απ' την άλλη, όμως, διαπιστώνουμε και τις αγκυλώσεις και τα προβλήματα που υπάρχουν σε όλο το κομμάτι της τοπικής αυτοδιοίκησης, τα οποία το 2021 τα συζητάμε ακόμα. Είναι μεγάλο πρόβλημα αυτό. Δεν λύνονται από τη μια μέρα στην άλλη, βέβαια, αλλά θα πρέπει κάθε φορά κάτι να λύνουμε για να πηγαίνουμε παρακάτω. Κύριε Δήμαρχε, με φέρατε τώρα, έτσι θα το θέσω στην συζήτηση. Στο συνέδριο της ΚΕΔΕΟΣ σας δόθηκε η ευκαιρία, εσείς πήγατε δύο φορές στη Θεσσαλονίκη, ήρθατε σε επαφή και με τους συναδέλφους σας στο συνέδριο και ακούσαμε κι εμείς όλα αυτά τα προβλήματα που βιώνετε και τέθηκαν επιτάπητος, είναι διαχρονικά. Εγώ όμως θα σας ρωτήσω τώρα, με COVID, με όλη αυτή την μαυρίλα που μας έχει κατακυριεύσει, με την κατάσταση που δεν είναι καθόλου καλή, τα προβλήματα παραμένουν, δεν έχετε προσωπικό. Μήπως θα έπρεπε να έχετε ένα έκτακτο προσωπικό μέχρι να έρθουν οι προσλήψεις και να μπορέσουν και σας να λυθούν τα χέρια. Μπήκανε αυτά στο τραπέζι, σας άκουσα όλους στην ΚΕΔΕ να τα λέτε. Εσείς πώς τα βιώνετε, ένας Δήμος μικρός, αλλά έχετε περισσότερα προβλήματα όμως από τους μεγαλύτερους. Σας λέω και πάλι, το θέσατε πολύ σωστά, τα προβλήματα είναι κοινά, είτε μικρός ή μεγάλος είτε ο Δήμος. Το θέμα είναι ότι, παράδειγμα, το θέμα του προσωπικού που είναι πολύ σημαντικό πλέον σε όλους μας. Έχουν να γίνουν πολλά χρόνια προσλήψεις, υπάρχουν ζητήματα, δεν μπορείς με τα 8 μήνα, τα 5 μήνα, την κοινοφελή να καλύψεις θέσεις πέραν της καθημερινότητας. Αυτή είναι η αλήθεια, δηλαδή... Ναι, μπορείς να πάρεις έναν εργάτη έξω να σε βοηθήσει στην αποκομιδή ή οτιδήποτε άλλο έχει σχέση με την καθαριότητα ή το πράσινο. Δεν μπορείς όμως μέσα σε 8 μήνες να του μάθεις να λειτουργεί τις δαπάνες ή τις προμήθειες της οικονομικής υπηρεσίας και να τις βγάλει πέρα. Πρώτον, δεν προλαβαίνει να το κάνει ο ένας και μοναδικός υπάλληλος που έχει σε κάθε τμήμα. Άντε να έχεις δύο σε κάποια τμήματα. Άρα θα πρέπει να ασχοληθεί ένα μήνα να μάθει σε κάποιον, ο οποίος θα μείνει μετά για άλλους 5. Δεν αξίζει τον κόπο χρονικά. Άρα θέλω να πάμε σε μόνιμες προσλήψεις, μόνιμου προσωπικού. Δυστυχώς μεγαλώνει και το προσωπικό. Εγώ βλέπω εδώ στο δικό μας Δήμο, θα έχουμε πολλές αποχωρήσεις την επόμενη τριετία. Από ανθρώπους οι οποίοι μπορεί να μην είχαν εντός εισαγωγικών το επίπεδο, το μορφωτικό των σημερινών νέων, όμως είναι έμπειροι στην αυτοδιοίκηση, λειτουργούν πολλά χρόνια κάτω από αυτό το καθεστώς, τη λειτουργία της αυτοδιοίκησης και μπορούν και ξεπερνούν πολλούς σκοπέλους για να φτάσουμε σε αποτέλεσμα. Άρα αυτοί θα μας λείψουν. Ποιος θα τους ακολουθήσει, είναι ένα ζήτημα. Επίσης, είναι ένα ζήτημα πλέον και η καθημερινότητα. Πολλοί από τους παλιούς που ήταν στα απορριμματοφόρα φτάνουν σε ηλικία συνταξιοδότηση, μεγαλώνουν. Δεν μπορεί ο άνθρωπος να είναι 60 χρονών και να μαζεύει σκουπίδια σωματικά. Δεν μπορεί να το κάνει. Άρα τι κάνεις, ή κοιτάς να πας σε ιδιώτες, το οποίο είναι κοστοβόρο για τον πολίτη. Και δημιουργεί και άλλα θέματα, ή αλλιώς πρέπει να βρεις τρόπο να αντικαταστήσεις. Μέχρι τώρα τα καταφέρνουμε με μεσοβέζικες λύσεις. Θα πρέπει λοιπόν να βρεθούν άλλοι τρόποι. Επίσης, μεγάλο ζήτημα που τέθηκε στην ΚΕΔΕ και το είδατε κι εσείς, είναι οι αυξήσεις στα τιμολόγια, στις πρώτες ύλες. Ξεκινάμε από τη ΔΕΗ, που είναι ένα μεγάλο ζήτημα για μας. Είναι τιμήσεις της αγοράς που επιβαρύνουν βεβαίως, επηρεάζουν και εσάς. Και φτάνουμε μέχρι, ας πούμε, το σίδερο ή το ξύλο, τα οποία θα τεινάξουν στον αέρα ολόκληρα έργα. Είναι χαρακτηριστικό ότι ο συνάδελφος δήμαρχος Καλαμάτας, ο κ. Βασιλόπουλος, σε συνεδρίαση που κάναμε, είπε: Δεν θέλουμε άλλα έργα. Βρείτε τρόπο να τελειώσουμε αυτά που έχουμε στον αέρα. Θα υπάρχει ζήτημα. Σοβαρό. Μας υποσχέθηκε το Υπουργείο και ο αναπληρωτής υπουργός, ο κ. Πέτσας, ότι όλα αυτά είναι σε γνώση του Υπουργείου και για όλα προσπαθούν να βρουν λύση, για πραγματική λύση. Που είναι στα σημερινά δεδομένα. Mm-hmm. Αναμένουμε μέχρι τέλος του έτους να γίνουν κάποια πράγματα. Μάλιστα. Το έβαλα στο τραπέζι της συζήτησης, γιατί βεβαίως από τη μια οι δήμαρχοι κρίνεστε, από την άλλη τα παράπονά σας στο δήμαρχο, αλλά ας δούμε και την άλλη πλευρά, τα προβλήματα τα οποία διωγγώνονται, με αφορμή όλα αυτά τα οποία τουλάχιστον τώρα βιώνετε και βιώνουμε. Κύριε Δήμαρχε, είμαστε σε μια περίοδο ελαιοσυγκομιδής με τα προβλήματα του COVID, με τα προβλήματα, είδατε, σε βαθύ κόκκινο και η Κόρινθος, τα ξέρετε, τα ξέρουμε, όλοι αγωνιζόμαστε για να τα ξεπεράσουμε όσο το δυνατόν πιο γρήγορα. Άκουγα τον κύριο Πουλά εχθές της Αργολίδας που έλεγε ότι κινδυνεύουν οι ελιές και τα πορτοκάλια να μείνουν πάνω στα δέντρα, διότι δεν υπάρχουν εργατικά χέρια, δεν υπάρχουν υποδομές. Τι θα λέγατε πάνω σε αυτό, είστε στην περιοχή της Αργολίδας και βεβαίως το λάδι για σας είναι ο χρυσός της περιοχής.
Ποιοτικά φέτος υπάρχει μια πολύ καλή χρονιά. Είναι μια πολύ καλή χρονιά φέτος. Ποιοτικά δεν φαίνεται ότι υπάρχουν προβλήματα. Πλην όμως υπάρχουν θέματα ποσότητας, διότι δεν έβρεξε. Αυτή είναι η αλήθεια. Όλο τον καιρό είχαμε πολύ καιρό να δούμε βροχή. Και τώρα που φτάσαμε στο σημείο της συγκομιδής, βλέπουμε ότι υπάρχει και ζήτημα με τους εργάτες. Δυστυχώς όλη αυτή η κρίση οικονομική, παύλα, υγειονομική, δημιούργησε συνθήκες ασφυξίας και σε εργάτες οι οποίοι διέμεναν μόνιμα εδώ και σιγά σιγά βλέπεις αρκετούς να αποχωρούν ή τέλος πάντων να κάνουν στροφή στην εργασία τους. Εντάξει, τα προβλήματα είναι λίγο. Σε εμάς είναι λίγο καλύτερα, στο πω έτσι, γιατί δεν είναι καλή χρονιά όσον αφορά την ποσότητα. Όμως υπάρχουν. Νομίζω ότι θα πρέπει να βρούμε και άλλες λύσεις. Καταρχάς να αρχίσει η πολιτεία τους κατά κύριο επάγγελμα αγρότες να τους θεωρεί επαγγελματίες, όχι μόνο στη βάση της ίσπραξης των φόρων, αλλά και στη βάση της ενίσχυσης. Εγώ είμαι κάθετος σε αυτό. Δεν θα πρέπει εγώ που είμαι δημόσιος υπάλληλος να έχω την ίδια αντιμετώπιση από άποψη ενισχύσεων με τον κατά κύριο επάγγελμα αγρότη. Πρέπει να κάτσει στο χωράφι κατά κύριο επάγγελμα αγρότης και να πάρει και το δικό μου το χωράφι που δεν μπορώ να το δουλέψω καλά. Να το πάρει με τρόπο, εννοώ ότι να το δουλέψει. Νομίζω ότι εκεί πρέπει να πάμε, να γίνουμε επαγγελματίες. Εμείς έχουμε εδώ χωριά που είναι πάνω στο αγροτικό εισόδημα. Φέτος έχουν πρόβλημα. Παραδείγματος χάρη η Δίμενα, η οποία είναι γνωστό χωριό, αγροτικό χωριό. Εκεί έχει νέους ανθρώπους, κατά κύριο επάγγελμα αγρότες, οι οποίοι ζορίζονται. Δεν πήγαν καλά τα αχλάδια, δεν πήγαν καλά τα πυρηνόκαρπα, δεν πήγαν καλά και οι ελιές. Έχουν πρόβλημα. Πρέπει σε αυτούς επάνω να κάτσει η πολιτεία για να μην φύγουν από εδώ. Πρέπει να μείνουν, να ζήσουν εδώ, να επενδύσουν εδώ, γιατί αλλιώς θα ρημάξουμε. Θα ρημάξει ο τόπος μας. Είστε κι εσείς στην Κορινθία, τα βλέπετε με τη σταφίδα. Μεγάλο πρόβλημα φέτος. Πολύ μεγάλο. Τι θα κάνουν τεράστιο αυτά τα παιδιά, 30 χρονών παιδιά, πού θα πάνε τώρα, να κάνουν τι. Είναι ένα ζήτημα που πρέπει να το δουν πολύ σοβαρά όλοι. Και να πέσουν πάνω σε αυτά τα παιδιά, όχι σε εμάς. Όχι άλλες επιδοτήσεις χωρίς αντίκρισμα. Έτσι. Κύριε Χρόνη, κύριε Δήμαρχε, αυτή είναι η κατάσταση. Προσπαθούμε να την προσεγγίσουμε όσο μπορούμε καλύτερα μέσα από τα δικά σας λόγια, μέσα από τις δικές σας εκτιμήσεις και αποτιμήσεις. Εγώ θα ολοκληρώσω βάζοντας ένα ακόμα ερώτημα, αν είστε έτοιμος για τον προϋπολογισμό του επόμενου χρόνου. Τον απολογισμό σας τον είδα και μέσα από τις αναρτήσεις που είχατε κάνει. Θα πω για μια ακόμη φορά ότι είναι ένας πονοκέφαλος αυτός για τον εκάστοτε δήμαρχο αυτές τις ώρες. Είναι δυστυχώς. Έσοδα-έξοδα, έτσι. Είναι μια μεγάλη στιγμή για το Δήμο, γιατί βάζεις κάποια πράγματα. Βέβαια, να πούμε την αλήθεια ότι κάθε μήνα κάνουμε τροποποίηση σε αυτά που είχαμε σκεφτεί, διότι είτε άλλα προγράμματα μπαίνουν μέσα, είτε ανοίγουν κάποια πράγματα και θα πρέπει να μπούμε κι εμείς να διεκδικήσουμε χρήματα. Αυτό που κάνουν οι μικροί Δήμοι, ξεκάθαρα, είναι περισσότερο οργάνωση και καλή μελέτη για προτάσεις σε μεγάλα προγράμματα. Εμείς δεν μπορούμε να κάνουμε ιδίους πόρους πολλά πολλά έργα, μικροπράγματα κάνουμε, αλλά οργανώνουμε και μελετάμε πράγματα για να μπορούμε να μπούμε μέσα. Φέτος ευελπιστούμε να τρέξουν, έχουμε γύρω στα 15 με 17 εκατομμύρια ενταγμένα έργα, να τρέξουμε όλα αυτά και να διεκδικήσουμε και κάποια ακόμα που είναι 7-8 εκατομμύρια που ήδη έχουν κάνει προτάσεις. Μακάρι να βγουν όλα αυτά μέχρι το τέλος της θητείας. Θεωρώ ότι είναι πολύ μεγάλα έργα, θα βγουν και κάποια ακόμα φυσικά. Θεωρώ ότι είναι πολύ μεγάλα έργα. Δυστυχώς, το λέω έτσι σε εσάς στην εκπομπή, αλλά θα έχουμε αυξήσει τα δημοτικά τέλη. Αυξήσεις. Βέβαια, ξεκινά η ολοκληρωμένη διαχείριση απορριμμάτων, που σημαίνει ότι θα πρέπει να πληρώσουμε. Και αυτά, ξέρετε, είναι υποχρεωτικά. Νομίζω ότι το γνωρίζετε, να το γνωρίζει και ο κόσμος. Πρέπει τα έσοδα και τα έξοδα των ανταποδοτικών τελών να είναι ισοσκελισμένα. Δεν μπορείς να έχεις έξοδα 1,5 εκατομμύριο και έσοδα 1 εκατομμύριο. Απαγορεύεται, δεν περνάει προϋπολογισμός. Δεν μπορεί να περάσει από την Επίτροπο. Άρα θα πρέπει να πάμε. Αυτό κάνουμε τώρα, μια σοβαρή μελέτη για να μην επιβαρύνουν παραπάνω από ό,τι πρέπει τον πολίτη. Θα υπάρχει αύξηση, αρκετά σημαντική. Θεωρώ ότι θα λύσουμε το θέμα του ηλεκτροφωτισμού, που είναι και αυτό πολύ μεγάλο και δεν το έχουμε όλοι οι Δήμοι στο μυαλό μας. Εμείς θα προσπαθήσουμε τις επόμενες μέρες, πιθανόν και στο επόμενο συμβούλιο, να περάσουμε και ένα πρόγραμμα όπου θα βάλουμε LED φωτισμό για να πέσει δαπάνη και να έχουμε και καλύτερο ποιοτικά φωτισμό σε όλο το Δήμο,
Οπότε νομίζω ότι εντάξει, θα έχουμε κάποια αύξηση, αλλά θα έχουμε καλύτερη απόδοση όσον αφορά τις παρεχόμενες υπηρεσίες. Αρκετά σημαντική ενημέρωση σήμερα από τον Δήμαρχο Επιδαύρου, τον κύριο Χρόνη. Να τον ευχαριστήσω θερμά και να του ευχηθώ καλή επιτυχία σε όλες τις δράσεις, στους στόχους και στις εορταστικές εκδηλώσεις της πρώτης Εθνοσυνέλευσης της Επιδαύρου τον Ιανουάριο. Ευχαριστούμε πολύ, σας περιμένουμε.